για να υποθεί ότι σε αυτό το χώρο δεν υπάρχει αυτό το. Μην πω τη λέξη. Που βλέπονται 15.000 αστυνομικά πρόσωπα μέσω ειδικείου. Πρέπει να αρνηθεί το κράτος για να πει. Κύριοι, για το κομμάτι της Πανεπιστημίου που ξεκινάει από την κρατέα της Δάπας και την αστυνομία υπεύθυνος συνοδήμου. Για το κομμάτι της λεωφόρου Καβάλας, μέχρι να περάσει την Ελευσίνα είναι υπεύθυνος ο Μητροπολιτικός Δήμος. Μετά μπορεί να είναι το υποχωρέα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά για το κομμάτι που εγώ ορίζω ως αστικό κομμάτι, υπεύθυνος είναι ο Δήμος. Για όλα τα κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ επώδυνο και πολύ έμπειρο. Αλλά αν δεν υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που είναι υπεύθυνος γι' αυτό, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να βγάλει άκρη. Γι' αυτό είμαστε θυμωμένοι με τη δημόσια ζωή. Και αν το σκεφτείτε, η πόλη είναι ένα θέατρο, έτσι, γι' αυτό λέγεται άστη. Είναι το πεδίο που διεκτείνεται στην πολιτική ζωή. Αν σε αυτό το κομμάτι η καθημερινότητά μας δεν είναι καλή, μας φταίνε όλα. Δεν εξετάζουμε αν φταίει ο Γενικός Γραμματέας, αν φταίει ο Υπουργός, αν φταίει. Κοιτάμε. Έχουμε εμπειρία. Θέλει όμως ένα σχεδιασμό. Αυτό δεν μπορούμε να το λέμε τώρα. Δηλαδή σε αυτό εδώ θα μπαίνω στο ότι είπατε για το ρεαλισμό. Για να γίνει Μητροπολιτικός Δήμος θέλει ένα σχεδιασμό. Και θέλει ένα σχεδιασμό στις αρμοδιότητες. Στο οποίο αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει δημοτικά. Για μένα αυτός ο Μητροπολιτικός Δήμος πρέπει να καταλαβαίνει όλη την Αττική. Είναι δεδομένο αυτό. Ναι, ναι. Είναι ένα σύστημα. Φυσικά. Έτσι, δεν μπορεί θέλει να... ένα σχεδιασμό. Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλει 4-5-10 χρόνια. Αλλά θέλει, να ξεκινήσει... θέλει να ξεκινήσει πρώτα ο σχεδιασμός, το πώς θα φτιαχτεί και μετά να γίνει ο. Και αυτό θέλει. Και αυτό θέλει διαβούλευση, διάλογο και συμμετοχή. Για να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος, πρέπει αυτοί που θα είναι σε αυτόν τον Δήμο να έχουν λάβει μέρος στο σχεδιασμό. Δηλαδή, να πω κάτι πάνω σε αυτό, να σε διακόψω, να σε διακόψω. Έχουμε δύο παραδείγματα για αυτό που λες. Το ένα είναι το Παρίσι και το άλλο είναι το Greater Manchester Area. Το Παρίσι όρισε μια μητροπολιτική διακυβέρνηση χωρίς να έχει τίποτα από κάτω. Και αυτό προσπαθεί τώρα να βρει και νομιμοποίηση και να βρει και πώς θα το παίξει το παιχνίδι. Το Greater Manchester ξεκίνησε από τους Δήμους από κάτω να ψάχνει ποια είναι τα ζητήματα που μας καίνε και που πρέπει να βρούμε ένα φορέα που θα καταφέρει να τα φέρει καλύτερα εις πέρας. Και έτσι έγινε η Μητροπολιτική Περιοχή του Greater Manchester. Και νομίζω σε αυτό αναφέρεται η Ιωσήφη. Δηλαδή πρέπει να δούμε εμείς ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα. Θέλω να πω σε αυτό. Και πιστεύω ότι είναι μόνο προς το πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να πάμε και προς το μικρό. Τα διαμερίσματα πρέπει να είναι σαν μικρή Δήμη. Έτσι. Όπως δηλαδή, γιατί και αυτό το ένας μεγάλος Δήμος τύπου Δήμο Αθήνας δεν ευνοεί την κοινότητα. Είναι μια διαμερισματική σύμβουλη όμως που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να κάνει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να καταλάβει. Δεν λειτουργεί αυτό. Θα έπρεπε να ήταν σαν μικρή Δήμη τα διαμερίσματα και σαν διαμέρισμα οι γειτονιές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή είναι υδροκέφαλο. Δεν μπορεί να συμμετέχει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εντάξει, βέβαια, η πρόσληψη είναι ανάποδη τώρα πια, έτσι, ότι όλοι πάνε για υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εγώ δεν βλέπω ότι δεν υπάρχει κύμα για την αυτοδιοίκηση. Υπάρχει κύμα. Το θέμα είναι ότι σε ένα νέο μετροπολιτικό δήμο μπορεί να κάνει την αρχιτεκτονική να διασώσει του πάλι δήμου. Σήμερα το ένα μεγάλο. Θα μπορούσαν πρόβλημα... πολλά πράγματα να λυθούν αν το μέγεθο ήταν μικρότερο. Έτσι γίνεται πάντα. Αλλά... όσο μεγαλώνει το μέγεθο, τόσο μικραίνει και το. Δηλαδή αυτό γίνεται έτσι. Γίνεται ένα. Ναι, δηλαδή, που λέμε λοιπόν από τη μία το Μητροπολιτικό, ναι, αλλά από την άλλη, δηλαδή άλλη μία βαθμίδα, επίσης πάρα πολύ δυνατή. Με αρμοδιότητες, γιατί τώρα τι βγάλαμε τι αρμοδιότητες. Ενδεχομένως μπορεί να είναι π.χ. η κατάργηση του ΕΡΤ Περιφερειάρχη στην Αττική. Με την έννοια που έχει σήμερα. Να είναι ένα Μητροπολιτικό Δήμαρχο που θα έχει στην ουσία όλο αυτό. Διότι είδατε, α πούμε, για παράδειγμα, έγινε το έργο του Φαλίου. Το έργο του Φαλίου για την θωράκιση και τα λοιπά. Ήταν έργο το οποίο έπρεπε να γίνει από την περιφέρεια. Δεν μπορούσε να γίνει από ένα Δήμο. Γιατί έγινε από την περιφέρεια. Γιατί βρήκαμε τη μόντα διοικητικά να το πάμε στο φορέα που είχε τα λεφτά να μπορέσει να το κάνει για να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε σαν Μητροπολιτικό Δήμο. Όχι, είναι και ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρώπη. Μισό λεπτό γιατί δεν έχουμε έναν ενιαίο τρόπο. Θέλετε να είναι περιφερειάρχη, να τον πούμε Μητροπολιτικό Περιφερειάρχη. Στη Μάνδρα, γιατί δεν έκανε το αντιπλημμυρικό Δήμο Μάνδρα τότε. Γιατί διώκεται η Δούρου για τι πλημμύρε. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε στη Μάνδρα να το κάνει η Μάνδρα το αντιπλημμυρικό. Που δεν έγινε ποτέ και πλημμύρισε. Δεν πλημμύρισε επειδή δεν έχει το λόγο. Για να λέμε την αλήθεια. Πλημμύρισε επειδή δεν πλημμύρισε. Όχι και να είναι, διότι καλύψανε τα ρέματα. Λόγω πολιτικού κόστου. Γιατί κάνανε τον δρόμο πάνω στο ρέμα. Ακόμα και αυτό. Το αντιπλημμυρικό, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει bypass του ρέματο. Και οι υπολοδομίε που είναι του Δήμου βοηθήσανε στην πλημμύρα. Ο Δήμος Μάνδρας είχε δύο προβλήματα. Πρώτον, για να μπορέσει να το κάνει αυτό, χρειάζεται και πολιτική βούληση και ικανότητα. Μια διοικητική ικανότητα. Και το δεύτερο είναι το budget. Δεν έχει τίποτα.
Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αν η Δούρου ήταν τύπη, ήταν τη λέγαμε Μητροπολιτική Δήμαρχο και είχε το δήμα, τη Δήμαρχο τη Μάνδρα. Ναι. Και τη έλεγε ότι εγώ σου δίνω αυτά τα λεφτά, κάνε το έργο. Ναι. Και αν δεν το κάνει, σε πάω στο συμβούλιο για καθαίρεση. Δεν θα γινόταν το έργο. Θέλω να πω ότι μην κολλάμε στου τίτλου. Το θέμα μα είναι αυτή τη στιγμή το λειτουργικό και αυτή τη στιγμή έχει γίνει μεγάλη δουλειά στο να μπορούν να μιλάνε τα συστήματα του δημοσίου μεταξύ του, που αυτό είναι το μεγαλύτερο project. Αν αυτό γίνει και ενοποιηθούμε σε όλα τα ληξιαρχεία, σε όλα αυτά τι βάσει δεδομένων, μπορούμε να έχουμε δεδομένα που μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο οργανισμό. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα τα υπουργεία δεν μιλούσαν μεταξύ του, είχαν άλλε βάσει δεδομένων ο ένα άλλο ο άλλο. Αυτό λύνεται. Θα δεχθεί σε ένα-δύο χρόνια, θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια μορφή, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει ένα τέτοιο, μια τέτοια λειτουργία με δική τη αστυνομία, δική τη πυροσβεστική, χωρί να έχουμε όλο αυτό το δράμα που ζούμε κάθε φορά. Δεν χρειάζονται μεγάλε και περισσότερε στήλε να κάνουμε ένα μεγάλο γραφείο που θα δώσει ο πρωθυπουργό, θα έχει τον υπουργό, θα έχει κτλ. Ένα. Μπορούμε να ξέρουμε ότι ένα θα σηκώσει το τηλέφωνο και αυτό θα είναι υπεύθυνο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και όριμοι γι' αυτό. Αν κάνουμε αυτό, λύνουμε όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Πες τα της Αθήνας εσύ. Γιατί θα έλεγα για κυφισούς, γιατί άλλο δεν έχει νόημα. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκίνησα και με ρωτούσαν ποιο είναι το όνομά σου για την Αθήνα, είχα πει να ανοίξουμε τα ποτάμια. Νομίζω ότι το νερό είναι η βάση του πρασίνου και το χώμα. Οπότε, όντως, νομίζω ότι τα ποτάμια είναι είτε τα ρέματα, τα ποτάμια, δηλαδή ο Κηφισός. Μιλάγανε για τον Ποδονύφτη, ότι μπορεί να. Και μας δείχναν από την περιφέρεια τους χάρτες. Αν πλημμυρίσει ο Ποδονύφτης, τι θα είναι το εκτόπισμα στα 50 χρόνια, στα 100 χρόνια στην Κυριακήδηδα. Έτσι πάει. Και έβλεπε στο χάρτη και έβλεπε ότι ο Ποδονύφτης ήταν αυτό. Και μετά δίπλα ήταν ο Κηφισός, όπου η πλημμύρα του Κηφισού ήταν, δηλαδή, να πνιγόταν η μισή Αθήνα. Και μιλάγανε για τον Ποδονύφτη, που ήταν το τίποτα. Λοιπόν, αλλά πες κομμάτια του αντιπλημμυρίου. Το κομμάτι του τι έπεται από την κλιματική αλλαγή έχει πάρα πολύ να κάνει με ότι πρέπει να ανοίξουμε, πρέπει να γκρεμίσουμε τα αθέρετα που είναι πάνω στα ποτάμια, πρέπει να ανοίξουμε τα ποτάμια, πρέπει να μπορεί να εκτονώνεται το νερό, πρέπει να μπει δέντρο. Οι αυλές των σχολείων είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε μικρούς χώρους βιοκλιματικούς σε όλη την Αθήνα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολλούς χώρους που μπορούμε να τους κάνουμε πράσινους. Οι αυλές των σχολείων είναι κάτι πολύ καλό. Αλλά εγώ θέλω να πω τώρα κάτι άλλο, γιατί μιλάμε τόση ώρα και για είναι πολλά τα σχέδια για το πράσινο και για το που μπορούμε να κάνουμε. Και η διαχείρισή τους και οι φορείς πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να φτιάξουμε φορείς διαχείρισης που να μην είναι κυρίως του δημοσίου, να εμπλέκουν πολύ τον ιδιωτικό τομέα και τις κινήσεις πολιτών και το δημόσιο που να κρατάει κάποιο κτλ. Αλλά εγώ θέλω να τελειώσω λέγοντας το εξής. Επειδή έχουμε εκλογές την Κυριακή, νομίζω ότι όλα αυτά που συζητάμε έχει να κάνει και με το πώς ψηφίζουν οι πολίτες. Με φρικάρει το ότι μου ζητάνε σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Με φρικάρει τρελά το ότι μου ζητάνε σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Με φρικάρει τρελά ότι οι δημοσιογράφοι δεν κολλάνε στον τοίχο τους ανθρώπους που έχουν κάνει φρικαλαία πράγματα στην Αθήνα. Θέλω από εσάς να είσαστε πολύ πιο αυστηροί με τους πολιτικούς. Θέλω από εσάς να θυμίζετε στον κόσμο τι κάνανε και δεν τους το θυμίζετε αρκετά. Δηλαδή η σχέση των πολιτικών με των δημοσιογράφων είναι ένα άλλο ζήτημα. Σας θέλω πολύ πιο αυστηρούς και πολύ πιο εσείς πρέπει να αποκαλύπτετε σε εμάς το τι έχουν κάνει αυτοί και να μας το θυμίζετε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και βγαίνουν οι ίδιοι και κάνουν τις ίδιες φρικαλές καταστάσεις και ξανά βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα και εμένα αυτό με πληγώνει πάρα πολύ. Ανεξαρτήτως κομμάτων. Ανεξαρτήτως κομμάτων, δεν μιλάω γενικά. Και εμένα αυτό με πληγώνει ο τρόπος που δεν είναι μόνο η παιδεία στα σχολεία, είναι και η παιδεία που πρέπει πιο πολύ σε εσάς πέφτει το βάρος. Επειδή συνήθως μιλάμε για την παιδεία, νομίζω ότι και τα ΜΜΕ έχουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Μιλάμε για τα σχολεία και την παιδεία και τα ΜΜΕ δεν τα βάζουμε τόσο πολύ στην κουβέντα μας όσο θα έπρεπε. Τα ΜΜΕ έχουν τεράστια ευθύνη και έχουν την ευθύνη που είναι η ευθύνη της εκπαίδευσης του ψηφοφόρου και του πώς ασκείται κριτική στην εξουσία. Και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό και θέλω τους ψηφοφόρους πραγματικά να ψάξουμε πριν ψηφίσουμε ποιος έκανε τι. Και ποιος θα ψηφίσει ποιον σε αυτές τις εκλογές. Και όχι το Α, γιατί είναι το πρώτο. Πού πολιτεύεσαι, είπαμε. Πώς λένε. Κάπου εδώ. Πάντως, ολοκληρώνουμε, λένε ότι πολιτεύεσαι στο Δήμο Αθηναίων. Ψάξτε την στα ψηφοδέλτια και σταυρώστε την μόνη σας. Ψάξτε την. Δεν είναι σταυρωμένα.
Καλή επιτυχία, εύχομαι. Πιστεύω ότι θα είσαι και στην Ελλάδα. Α, σε ελπίσουμε. Γιατί έχω πράγματα. Έχω απλώστα ανά. Εγώ έχω πολλά θέματα να κάνω μαζί. Πρέπει να κάνετε ένα θέμα και για το tagging. Και να μην βγω, δεν θα σταματήσω να ασχολούμαι και αυτά που έχουν αρχίσει θα βρω τρόπο να τα συνεχίσω. Νομίζω ότι εντάξει, αρμενική. Αρμενική. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.